Ένα μεγάλο στίχημα για το Δήμο Χανίων κερδίθηκε με την παραχώρηση και επισήμως της χρήσης των παλιών Ιταλικών στρατώνων από την Εταιρεία Κινήτων του Δημοσίου. Η σύμβαση υπεγράφει σε κλίμα ενθουσιασμού με τη Δημοτική Αρχή να μιλά για μια μεγάλη μέρα για την πόλη που τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει νέο δημαρχιακό μέγαρο. Πλέον οι Ιταλικοί στρατώνες περιέρχονται στη χρήση του Δήμου Χανίων και αυτό το εμβληματικό κτίριο παίρνει το δρόμο ώστε να αξιοποιηθεί και να λειτουργήσει ως το νέο δημαρχείο της πόλης, το νέο δημαρχιακό μέγαρο, αντάξιο της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας που έχει η πόλη μας. Οι παλιοί Ιταλικοί στρατώνες προβλέπεται να αποκατασταθούν και να αναδειχτούν στη βάση μελετών που θα εκπονήσει ο Δήμος. Η θέση του ακινήτου πολεοδομικά είναι για διοικητήριο. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να εγκατασταθεί εκεί το νέο Δημαρχείο του Δήμου μας. Η δομημένη επιφάνεια φτάνει τις 3.440 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το μοναδικό στοιχείο του κτηρίου, το οποίο προβλέπεται να αποκατασταθεί σύμφωνα με την αρχική του μορφή, όπως ορίζει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, είναι η εμβληματική πύλη του. Θα γίνει και μια κουβέντα με την αρχαιολογία για να μας καθοδηγήσει το τι θα πρέπει να γίνει. Το ότι είναι διατηρητήριο μας βοηθάει στο ότι δεν χρειάζεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, άρα θα γίνει πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Πάντα ξαναλέω, συνεργασία με την αρχαιολογία. Το σημαντικό με την παραχώρηση του ακινήτου των Ιταλικών στρατώνων είναι ότι ήταν μια αναγκαία προσθήκη σε όλη αυτή την ολιστική και συνολική παρέμβαση που γίνεται στην περιοχή, η οποία αλλάζει τη μορφή της πόλης μας από αυτήν την πλευρά. Η σύμβαση προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου αρχικά για 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 10 χρόνων και πάγιο ετήσιο αντάλλαγμα το ποσό των 12.000 ευρώ.